Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Τουριστόραμα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που σας ταξιδεύει κάθε εβδομάδα σε γνωστούς και άγνωστους προορισμούς. Στην εκπομπή που κάθε εβδομάδα κερδίζετε και ταξίδι. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους φίλους μας στο Facebook, τους φίλους μας στο group tourist-orama.com για τα καλά τους λόγια και αυτούς οι οποίοι έχουν κερδίσει και γράφουν τις εντυπώσεις τους από τα ταξίδια τα οποία έχουν κερδίσει. Και αυτή τη βδομάδα λοιπόν έχουμε ταξίδι. Λίμνη Πλαστήρα, www.tourist-orama.com. Μπαίνετε στο site και δύο άτομα από εσάς θα πάνε στη Λίμνη Πλαστήρα σε πολυτελές ξενοδοχείο. Μπορείτε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό και να έχετε διπλή συμμετοχή στην κλήρωση αν γίνετε και φίλοι μας στο Facebook, στο group tourist-orama.com. Πριν ξεκινήσουμε το σημερινό ταξιδιωτικό οδηπορικό, θα ήθελα να χαιρετήσω την κυρία Ζέτα Μακρύ που είναι κοντά μας. Όχι, με συγχωρείτε, την κυρία Ελένη Ντούκνη. Η κυρία Ζέτα Μακρύ θα έρθει σε λίγο, έχουμε καθυστέρηση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τον συνάδελφο που έχει και την εκπομπή, την πολύ πετυχημένη εδώ στο κανάλι, τον κύριο Άρη Σπίνο, τον ιστό της Αράχνης. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, να του πω ανάποδα κι εγώ, που είσαι και μια πολύ ωραία τουριστική εκπομπή, πολύ πετυχημένη, που προσπαθείς να την κάνεις όσο πιο όμορφη γίνεται, αλλά ό,τι και να κάνεις δεν θα το καταφέρεις, διότι την ομορφιά την κερδίζουν οι καλεσμένοι σου που έχεις κάθε φορά. Και που εγώ τώρα μπήκα εδώ για να δω πώς τις φέρνεις. Γιατί εγώ στον ιστό της Αράχνης, μόνο αυτούς που καταγγέλνουν φέρνω, μόνο αυτούς που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Πώς βρίσκεις εσύ την ομορφιά? Εγώ βρίσκω τη δυστυχία. Εντάξει, είναι από ποια οπτική γωνία μπορούμε να το δούμε, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι υπάρχει κοινό για όλους. Τον επιχειρηματία κύριο Στράτος ήταν ήδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνετε. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουμε για τον τουρισμό για τη χώρα μας, γιατί είναι το μόνο που παράγει. Εντάξει. Και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας για να ανεβάσουμε και τον τουρισμό. Ο τουρισμός μας δίνει και την ποιότητα, έτσι. Αισιοδοξία. Ο τουρισμός μας δίνει αισιοδοξία. Άντεξε φέτος, κατά πώς λένε τα στατιστικά, αλλά και οι άνθρωποι της αγοράς. Πήγε καλά ο τουρισμός. Εντάξει, δεν είχαμε τα κέρδη που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, αλλά παρόλη την κρίση, παρόλα αυτά που λένε, άντεξε. Και τελικά αντέχει, γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι της αγοράς, οι άνθρωποι του τουρισμού, δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, όσο μπορεί ο καθένας, να προσφέρει φιλοξενία. Και να προσφέρουν φιλοξενία. Και αυτό εκτιμάται. Εγώ θέλω να προχωρήσουμε και να πάμε στο πρώτο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει απόψε. Είναι μια συνέχεια από την προηγούμενη εκπομπή. Είχαμε ξεκινήσει ένα οδηπορικό για το Πήλιο. Έχουμε ακόμα ένα κομμάτι για το Πήλιο. Το Πήλιο, εκεί που είναι το βουνό των Κεντάβρων, εκεί που οι διακοπές είναι τέσσερις εποχές. Έτσι, τέσσερις εποχές, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και το Πήλιο το οποίο έχει θάλασσα, είναι το ορεινό Πήλιο. Μπορείς να πας και φθινόπωρο, μπορείς να πας και άνοιξη. Τα χρώματα εναλλάσσονται στο Πήλιο ανάλογα με την εποχή. Αλλά νομίζω ότι η εικόνα θα τα πει καλύτερα από μένα. Πάμε να δούμε το βίντεο για το Πήλιο, για την Τζαγκαράδα. Και θάλασσα, πεντακάθαρες παραλίες, περίπατοι σε ορεινά μονοπάτια, κλάμπινγκ, χλειδί αλλά και άνεση, μοναδικά αξιοθέατα. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Πήλιο, τον μοναδικό προορισμό της Ελλάδας με δύο θάλασσες, αυτή του Αιγαίου και του Παγασιτικού κόλπου. Σήμα κατά τεθέν του Πηλίου, η πανέμορφη Τζαγκαράδα. Βρίσκεται στις βορειοανατολικές πλευρές του βουνού σε υψόμετρο 500 μέτρων. Από το ύψος αυτό η θέα προς το Αιγαίο είναι υπέροχη, ενώ ο θαλάσσιος ορίζοντας είναι σε τέτοια απόσταση που ο επισκέπτης δεν είναι ποτέ σίγουρος που τελειώνει η θάλασσα και που αρχίζει ο ουρανός. Η Τζαγκαράδα αποτελεί τον κύριο τουριστικό πόλο έλξης στην περιοχή. Διαθέτει ένα πραγματικό λαβύρινθο καλυτεριμιών και μονοπατιών, ένα από τα οποία θα σας οδηγήσει στο ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων Μαΐστρα. Σε απόσταση αναπνοής από την πιο διάσημη παραλία του Πηλίου, το Μιλοπόταμο, η Μαΐστρα σας προσκαλεί να απολαύσετε άψογη φιλοξενία σε έναν υπέροχο χώρο με μοναδική θέα στο Αιγαίο. Το παραδοσιακό ύφος του κτηρίου από ξύλο και πέτρα, η προσεγμένη διακόσμηση, η ασύγκριτη θέα με τα νησιά των Σποράδων αλλά και τη Χερσόνησο της Χαλκιδικής, σε συνδυασμό με τη μοναδική φύση του Πηλίου και την απόλυτη ηρεμία, δημιουργούν αξέχαστες εικόνες που θα πάρετε μαζί σας φεύγοντας.
6 ευρύχωρα δίκλινα δωμάτια με δυνατότητα φιλοξενίας 2 επιπλέον ατόμων και μία σουίτα, όλα εξοπλισμένα με πλήρως λειτουργική κουζίνα, τηλεόραση, mini hi-fi, DVD, mini bar, air condition, υδρομασάζ και διακοσμημένα με μοναδικά έργα τέχνης, σας υπόσχονται διαμονή υψηλών προδιαγραφών που θα σας μαγέψει. Στην Τσαγκαράδα θα βρείτε ιδυλιακές ακρογιαλιές που κρύβονται σε μέρη άγριας παρθένας ομορφιάς, φαράγγια βαθιά και απόκρημνα με καταπληκτική θέα, καθώς και δύο μεγαλειώδεις επιβλητικούς γεροπλάτανους 1000 και 800 ετών. Σίγουρα δεν θα ήταν υπερβολή αν κάποιος έλεγε ότι η Τσαγκαράδα είναι η Σιρήνα του Πηλίου. Μάλιστα. Αυτές είναι οι εικόνες από το όμορφο Πήλιο. Βλέπουμε πολύ ωραίους ξενώνες, ζεστούς ξενώνες, και να πούμε ότι ο χειμερινός τουρισμός έχει ένα κλικ πιο πάνω, προσπαθεί ο χώρος μέσα να είναι όσο πιο προσεγμένος γίνεται. Γιατί φανταζόμαστε ότι αυτοί που πηγαίνουν και μένουν εκεί θέλουν να έχουν και κάποια πολυτέλεια. Δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει καθόλου στο Πήλιο. Μου έλεγε πώς ήταν είδες ότι ταξίδεψε. Θέλω να πω ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο, έτσι, όσον αφορά και τους ξενώνες. Αλλά όλο το Πήλιο είναι πανέμορφο και έχει και κάτι έτσι μυστηριώδες, μια ομορφιά, άγρια ομορφιά. Τα πλατάνια, τα πέτρινα σπίτια. Και τον Αύγουστο, εγώ είχα πάει καλοκαίρι. Και αυτό είναι το καλό, ότι είναι για όλο τον χρόνο το Πήλιο, δεν είναι μόνο για το χειμώνα. Πραγματικά, πραγματικά. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Είναι πάρα πολύ όμορφο το Πήλιο. Και αυτό το χειμερινό τοπίο που δίνει, αλλά και το φθινοπορεινό, είναι τελείως διαφορετικό. Βλέπεις, ας πούμε, πάρα πολλά χρώματα το φθινόπωρο, όπως και την άνοιξη. Ενώ το χειμώνα θα δεις αυτό το οποίο θέλεις. Χιόνι, τζάκια, όλα, σχεδόν όλα τα καταλήμματα και έχουν. Και τα νερά τζάκι που τρέχουν. Βεβαίως. Έτσι, πολύ καλό φαγητό, πολύ καλό τσίπουρο. Ωραία τα λέει τώρα. Ξέρεις, τώρα αυτό που περιγράφεις είναι σαν να περιγράφεις ένα πολύ ωραίο μαγειρευτό φαγητό σε ένα που δεν έχει φάει. Άρα πρέπει να βάλεις ένα πουλμανάκι 52 θέσεων, να μαζευτούμε τώρα όλοι στο έξτρα, σε λίγο καιρό, να μας βάλεις όλους μέσα για να μας πας. Πολύ ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω πάει, φαντάζομαι και πολλοί κόσμος δεν έχει πάει. Καλό είναι να πάμε, αλλά επειδή τώρα εγώ ζω σε μια περίοδο που παρά ότι είμαι υπεραισιόδοξος, διαπιστώνω ότι καθημερινά ο κόσμος σφίγγει το ζωνάρι και δεν μπορεί να πάει ούτε μέχρι τη Σαλαμίνα στο Λαθρέο που έχει κάνει ο παππούς τους για διακοπές. Η μόνη λύση που μένει είναι σε σένα. Βάλει ένα πουλμανάκι 52 θέσεων, να πάμε όλοι μαζί εδώ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ήδη δύο τηλεθεατές. Και τρία μικρά καθισματάκια, γιατί έχω τρίτημα. Τρία μικρά καθισματάκια στο πίσω μέρος για να πάρουμε και τα πετάκια μας. Άρα, σε σένα πολύ ευχαρίστως. Ήδη όμως για δύο τηλεθεατές, οι οποίοι θα μπουν αυτή τη στιγμή στο τουριστόραμα και θα δηλώσουν συμμετοχή, θα πάνε εντελώς δωρεάν. Δύο άτομα στη Λίμνη Πλαστήρα. Σε πολυτελές ξενοδοχείο. Αυτό μπορούμε να προσφέρουμε, αυτό προσφέρουμε και. Αυτοί οι οποίοι θα κληρωθούν σήμερα θα τους δώσουμε δώρο και ένα πάρα πολύ ωραίο κρασί και ένα ταξιδιωτικό οδηγό. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πούμε για το Πήλιο είναι λίγο να δούμε πόσο στοιχίζει για να πας στο Πήλιο. Είναι σημαντικό, πολύ σωστά το θέτει και ο Άρης. Έχουμε λοιπόν μια χιλιομετρική απόσταση 363 χιλιόμετρα από Αθήνα. Έτσι, 360 χοντρικά, τα διόδια είναι 17,40 ευρώ και μια μέση κατανάλωση βενζίνης από ένα αυτοκίνητο, να φανταστείτε 1200-1300 κυβικά, είναι περίπου 200 ευρώ. Πήγαινε, έλα, έτσι. Γιατί πολλές φορές δεν υπολογίζουμε το πόσο μας στοιχίζει να πάμε με το αυτοκίνητο. Λέμε, η διαμονή έχει τόσο, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποια τέτοια έξοδα. Νομίζω είναι πολλά τα 200. Τα 200 ευρώ. Εντάξει, εμείς τα έχουμε μετρήσει με ανθρώπους δικούς μας, οι οποίοι ταξιδεύουν, έτσι, και λέμε ένας μέσος όρος βενζίνης. Μπορεί εσύ με ένα άλλο αυτοκίνητο ή με μια διαφορετική οδήγηση να κάψεις λίγο λιγότερο. Να το κάνουν πιο ακριβό, για να είναι πιο δέλη για τον κόσμο. Δηλαδή τα 200 ευρώ. Σίγουρα. Εγώ θέλω να του δώσω, αν θέλεις, το maximum. Το maximum, για να ξέρει ώστε περίπου θα κινηθεί ο κόσμος. Μην του πούμε ότι είναι τόσο και τελικά μετά λέει, μα στην εκπομπή μας είπανε, αν τους βγει φθηνότερο, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα μας κακολογήσουν. Στο ακριβότερο θα μας κακολογήσουν. Και θέλω να δούμε και πόσο έχει μια μέση τιμή. Βεβαίως, έχει δίκιο ο Βασίλης Αγιώτης. Να δούμε πρώτα τη Θεσσαλονίκη, γιατί να μην ξεχνάμε τη συμπρωτεύουσα. 243 τα χιλιόμετρα, 4 ευρώ τα διόδια, 130 ευρώ η μέση κατανάλωση βενζίνης. Έτσι, 245 είπαμε τα χιλιόμετρα, 4 ευρώ τα διόδια και 130 ευρώ τα διόδια. Λοιπόν,
Θα βάλουμε στην κουβέντα μας και τη γυναίκα της παρέας. Κύριε Ντούκλη, πήγατε καμιά φορά στο Πήλιο? Το έχω γυρίσει ευτυχώς για μένα όλο το Πήλιο. Αυτό είπε, σιγά τώρα. Εγώ το κατάλαβα μέσα όταν σας είδα. Είστε γεννημένοι για το Πήλιο. Ας πηγαίνετε τώρα. Μάλιστα. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Σας πειράζει ο Άρης? Ναι, για αυτό. Τέλος πάντων. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η πίσω πλευρά του Πηλίου. Η Αγία Σαράντα, η Αγία Γιάννης. Αλλά φυσικά έχω γυρίσει και όλο το Πηλίο. Εκεί που πήγατε, φιλοξενηθήκατε σε κάποιο κατάλημα, μείνατε ευχαριστημένοι? Η φιλοξενία ήταν εντάξει? Μια χαρά. Μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ το Πηλίο. Είναι από τους αγαπημένους μου προορισμούς. Για να δούμε λοιπόν, μια και μιλάμε για διαμονή. Πόσο στοιχίζει η διαμονή στο Πηλίο? Λοιπόν, ξεκινάει από 40 ευρώ και φτάνει μέχρι 500. Από εκεί και πέρα ο καθένας νομίζω ότι. Εμείς στα 500 θα πάμε. Ναι, ο Άρης θα πάει στα 500. Στα 500. Αυτό είναι τη βραδιά, Εννοείται. Εννοείται. Βέβαια, να πούμε ότι ο καθένας μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τα χρήματα που διαθέτει το κατάλημα και τις ανέσεις. Και να βρει ανάμεσα σε αυτά τα χρήματα πάρα πολύ καλά καταλήματα. Υπάρχουν δηλαδή καλές τιμές και, αξιοπρεπές τα. Αυτό είναι σίγουρο. Και μην ακούει κάποιο 40 ευρώ, 50 ευρώ και νομίζει ότι θα μείνει σε κάποια τρόγλη. Γι' αυτό όχι. Το λέω και εγώ, επειδή εμπειρία δική μου δηλαδή. Πόσο πλήρωσε? 80 ευρώ. Πρωινό, 80 ευρώ. Καινούριο, πανέμορφο. Και ο κόσμος είναι ήρεμος, είναι πολύ ευγενική και μου έκανε εντύπωση αυτό και μου άρεσε. Καλή εντύπωση. Εγώ πάει πάρα πολλές φορές στο Πήλιο και το φαγητό το οποίο προσφέρουν είναι πάρα πολύ καλό. Περνάνε καλά. Σίγουρα περνάνε καλά. Αλίμονο σε εμά. Να δούμε και την κάρτα για το φαγητό. Να δούμε δηλαδή πόσο στοιχίζει το φαγητό. Λοιπόν, ξεκινάμε από 15 ευρώ το άτομο και φτάνουμε μέχρι 50 ευρώ. Έτσι, το οποίο τι περιλαμβάνει αυτό? Περιλαμβάνει κυρίως πιάτα, ένα-δύο ρεκτικά, σαλάτα και χύμα κρασί. Από εκεί και πέρα βέβαια, ανάλογα με τις ορέξεις και τα γούστα του καθενός, μπορεί να ανέβει όσο μπορείς να φανταστείς. Η τιμή δεν υπάρχει. Οπότε, να σου πω τώρα κάτι. Έχεις κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Δηλαδή τώρα κάποιος που κάθεται στο σπίτι του, και τώρα να μιλήσω έτσι λίγο σοβαρά, με ένα μολύβι και με ένα χαρτί με τη σύντροφό του και με ένα παιδί, μπορεί να βγάλει ένα κόστος για το πόσο θα του στοιχήσει με ακρίβεια 5 ευρώ πάνω, 5 ευρώ κάτω. Είναι πολύ καλή δουλειά αυτή που είσαι κάνει. Ακριβώς. Ακριβώς και να πούμε πολύ καλή δουλειά. Ότι οι άνθρωποι από το τουριστόραμα. Δηλαδή, εγώ εκπλήσωμαι από τη βενζίνη, από το φαγητό, από την ταβέρνα, από το σουβλάκι, από το ξενοδοχείο. Πολύ ωραία δουλειά ολοκληρωμένου οικογενειακού προπολογισμού. Πόσο θα στοιχήσει, δηλαδή, να πάω εγώ με τη Γιάννα, με τη σύντροφό μου και τα τρία παιδιά μου. Πόσα χρήματα θέλω. Δηλαδή, δεν πας στο κουτουρού με μια πιστωτική κάρτα στο χέρι και να είσαι κάθε δύο μέρες στην τράπεζα για να βγάζεις λεφτά, γιατί δεν είχες υπολογίσει καλά τα έξοδα που έπρεπε να κάνεις. Πολύ ωραία δουλειά, μπράβο. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, να δίνουμε μια πρακτικότητα. Μια θετική νότα, έτσι. Και μια θετική νότα. Γιατί τηλεόραση και. Βλέπουμε, ας πούμε, τώρα όλες αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες που δείξαμε. Λέει ο άλλος, αυτό για μένα είναι απαγορευτικό. Του λέμε, περίμενε. Βάλτα κάτω με μολύβι και χαρτί να δεις ότι τελικά μπορεί και να βγαίνεις. Βέβαια, να τηρήσεις ένα σωστό οικονομικό προϋπολογισμό ανάλογα με αυτό το οποίο μπορείς. Θέλεις κάτι παραπάνω? Υπάρχει και το κάτι παραπάνω, έτσι. Και βέβαια, να δώσουμε και το στίγμα πάνω στα τοπικά προϊόντα. Γιατί η περιοχή έχει πολύ ωραία τοπικά προϊόντα και θέλω να δείξουμε λίγο την κάρτα και βλέπουμε ότι υπάρχουν γλυκά του κουταλιού, έχουμε κάστανα, έχουμε κεράσι, έτσι, έχουμε μήλα, φυρίκι. Κρασί, φυρίκι. Όλα αυτά παράγονται και μάλιστα να πούμε και στην Τζαγκαράδα ότι υπάρχει μια ένωση που την έχουν κάνει κάποιες γυναίκες, είναι μια ένωση γυναικών που φτιάχνουν, είναι εντάξει, και νέες ηλικία και μεγαλύτερες που ασχολούνται να βγάζουν μόνο γλυκά του κουταλιού. Και πηγαίνεις εκεί πέρα, βλέπεις και την Παρασκευή πώς φτιάχνουν το γλυκό του κουταλιού. Και Άρη, να πιαστώ από αυτό που είπες και να πω στους τηλεθεατές μας ότι στο τουριστόραμα δεν παίρνουμε πληροφορίες δεξιά και αριστερά. Ταξιδεύουμε επί τόπου. Αυτή τη στιγμή έχουμε αποστολές σε κάποια σημεία στην Ελλάδα που θα δείξουμε στην επόμενη εκπομπή όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, εμείς πηγαίνουμε εκεί, ξέρουμε πόσο έχει, τρώμε, βλέπουμε τα παραδοσιακά προϊόντα, βλέπουμε τους δρόμους, βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αυτό το τονίζουμε. Και δεν είναι τυχαίο που και σε άλλες εκπομπές έχουμε φέρει εδώ και ανθρώπους της τροχέας και μετεωρολόγους και δίνουμε και τέτοιου είδους πρακτικές συμβουλές στον κόσμο. Θα ήθελα τώρα να πάμε να δείξουμε πάλι την κάρτα για το διαγωνισμό. Είναι σημαντικό να κερδίσουν κάποιοι τηλεθεατές μας. www.touristorama.com. Ένα διήμερο ταξίδι στη Λίμνη Πλαστήρα σε πολυτελές ξενοδοχείο. Θα κάνουμε την κλήρωση στη μέση της εκπομπής για αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν την προηγούμενη φορά.
Και να πούμε ότι φέτος το τουριστόραμα το 2009 στο site κλείσαμε παραπάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες. Έτσι, να πούμε ότι στο χώρο είμαστε περίπου μία δεκαετία που υπάρχει αυτό το site από την αρχή του ίντερνετ στην Ελλάδα, στο οποίο μέσα υπάρχουν 25.000 φωτογραφίες, δικό μας copyright, τις έχουν τραβήξει άνθρωποι από το τουριστόραμα που ταξίδευσαν εκεί και τα κείμενα όλα έχουν δικό μας copyright. Συνεχώς το εμπλουτίζουμε, πια έχουμε και ξενοδοχεία στο εξωτερικό, έχουμε και στη Βουλγαρία, με επιτόπου ταξίδι. Πριν προχωρήσουμε σε πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από όλη την Ελλάδα, θέλω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα δείξουμε μια περιοχή η οποία πολλοί από εσάς θα θέλατε να πάτε. Νυμφαίο, στη Φλόριντα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, www.touristorama.com. 3252-263 τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, η εκπομπή είναι ζωντανή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, να μας πείτε τις απόψεις σας, να μας πείτε για κάποιο μέρος το οποίο θέλετε να προβάλλουμε. Η εκπομπή είναι ανοιχτή για όλους. Πολύ ωραία. Τη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο. Την πατρίδα μου. Από ποιο μέρος Ζάκυνθο? Ανοβολήμες. Μάλιστα. Θα μας πείτε λίγο πού είναι, κύριε Άρη, το χωριό σας. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι η Ζάκυνθος είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Όχι επειδή είναι η καταγωγή του πατέρα μου εκεί. Είναι, έχω γυρίσει σχεδόν όλα τα νησιά τότε που μπορούσα, που ήμουν ανήπαντρος, έτσι. Γιατί τώρα με τρία παιδιά και με μία σύζυγο και με μία δουλειά αυτού του είδους που κάνω, δεν μπορώ να τη γυρίζω. Σίγουρα. Έχω να πάω διακοπές πολλά χρόνια. Είναι ένα από τα καταπληκτικότερα νησιά που έχω πάει ποτέ. Φαντάζομαι ο κόσμος, ο πολύς το ξέρει με το περιβόητο ναυάγιο. Βέβαια, αυτή η φωτογραφία από το ναυάγιο. Με ένα καραβάκι κάνει... που είναι στην άμμο, ναι. Το οποίο πρέπει να σου πω ότι το ναυάγιο, και να σου το πω τώρα λιγάκι διερευνητικά δημοσιογραφικά, έχει αφισβητηθεί ως προς την πραγματικότητά του. Mm-hmm. Και υπάρχουν ιστορικοί οι οποίοι ανοιχνεύουν ένα σικέ ναυάγιο, ναι, υπό, ναι, την έννοια του να μαζέψει τουρίστες. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό και μόνο, πάντως, μόνο του αποτελεί εγώ, μια τουριστική... Εγώ από ό,τι γνωρίζω, Άρη, το συγκεκριμένο ναυάγιο πρόκειται για ένα πλοίο το οποίο ήταν τσιγαράδικο. Έτσι είναι. Έτσι, πολλοί έτσι όπως το βλέπουν νομίζουν ότι είναι ένα πάρα πολύ παλιό πλοίο. Πρέπει να ήταν της δεκαετίας του 20, του 30, όταν το χτίσαν αυτό το πλοίο. Είναι τσιγαράδικο και λέω ότι ναυάγιο. Όχι, το ναυάγιο έγινε, λέω, ως προς τη διατήρηση του ναυαγίου. Δηλαδή θα μπορούσαν, βέβαια, θα μπορούσαν το ναυάγιο να το μαζέψουν, να το πάνε εκεί που πρέπει, αλλά το κρατήσανε γιατί τους βόλευε και η παραλία. Και ξέρεις, πηγαίνουν διάφορα καραβάκια που έχουν εκεί διάφοροι μικροεφοπλιστές. Και κάνουν και μπάνιο, πέφτουν μέσα και είναι ένα άξιο θέατρο. Εν πάση περιπτώσει, η σοβαρή πτυχή όμως της Ζακύνθου είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει ένα συνδυασμό ακρογυαλιάς, βουνού, θάλασσας, καταράκτη, σπηλιάς. Σπηλιάς, δεσποινής. Ναι, σπηλιάς. Επειδή φαντάζομαι ότι θα σας αρέσουν οι σπηλιές. Καθόλου. Καθόλου, ωραία. έχει Έχετε μόνοι, κύριε. Ναι, πάρα πολύ. Ωραία. Έχει πολλά μέρη λοιπόν που μπορείς να κρυφτείς, έχει πολλά μέρη που μπορείς να φανείς και περνάς πάρα πολύ όμορφα. Ο Άρης έχει συνηθίσει αυτή την εκπομπή του και σε όλα κάνει έρευνα. Όταν αποφασίσεις να πάτε Ζάκυνθο, ξαναγώ εγώ. Και μόλις φτάσουμε και σαν Οβολήμες. Καμία ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό. Όταν θα έχουμε Ζάκυνθο, Άρη, στην εκπομπή, θα σε καλέσω σίγουρα να μας κάνεις ξενάγηση για τη Ζάκυνθο. Εμείς όμως τώρα, επειδή είναι χειμώνας ακόμα, πρέπει να φύγουμε τώρα από το Πύλιο, να πάμε στη Φλόρινα και να πάμε στο μαγευτικό Νυμφαίο, το οποίο έχει βραβευτεί για ποιο λόγο, γιατί λέει είναι ευρωπαϊκό υπόδειγμα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέμε και θα το εξηγήσουμε γιατί. Πάμε πρώτα να δούμε το ρεπορτάζ. Σε ένα αλπικό τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς σε υψόμετρο 1.350 μέτρων στο Βίτσι είναι χτισμένο το Νυμφαίο του νομού Φλόρινας. Ένας διατηρηταίος παραδοσιακός οικισμός με ιστορία πολλών ετών, βραβευμένο σαν ευρωπαϊκό υπόδειγμα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Το Νυμφαίο είναι ο απόλυτος ορεινός προορισμός της Δυτικής Μακεδονίας για εκείνους που επιθυμούν ησυχία και αρμονία φύσης και ανθρώπου. Το Νυμφαίο είναι διατηρηταίος παραδοσιακός οικισμός και ιστορικός τόπος. Συνοικίστηκε περί το 1385 από βλάχους οδύτες λατινοφωνήσαντες Έλληνες Μακεδόνες, οι οποίοι εφύλαγαν την Εγνατία Οδό και κατέφευγαν στα πρόσιτα βουνά για να προστατευτούν από τους Οθωμανούς κατακτητές.
Το χωριό ονομαζόταν Νιβεά στα Βλάχικη, ονομασία που κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από τη φράση Νιβίστα που σημαίνει αόρατο λόγω της τοποθεσίας του. Νιμφαίο ονομάστηκε το 1928. Πρώτη εικόνα που αντικρίζει κανείς μπαίνοντας στο χωριό είναι η κεντρική πλατεία με παραδοσιακά εστιατόρια, καφέ και τον αστικό συνεταιρισμό γυναικών Η Νύμφη με παραδοσιακά τοπικά προϊόντα. Αυτή τη στιγμή στο Νιμφαίο λειτουργούν 13 παραδοσιακοί ξενώνες, 4 χώροι εστίασης και 4 καφέ μπαρ και παραδοσιακά καφενεία. Ο αριθμός των κλινών ανέρχεται περί τους 300 περίπου. Μπροστά της Άγιος του Νιμφαίου είναι ο Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία βασιλικού ρυθμού είναι σκεπασμένη με πέτρινες πλάκες. Υπάρχουν ακόμη απομεινάρια μιας επιτύμβιας ανάγλυφης πλάκας ενός αρχιμανδρίτη που είναι θαμμένος μέσα στην εκκλησία, καθώς και δύο καμπάνες από την Κωνσταντινούπολη και την Οδυσσό. Παραμονή Πρωτομαγιάς του 1947, οι επιδρομείς αντάρτες πυρπόλησαν το ναό και τη δεκαετία του 50 η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών αναστήλωσε το ναό. Το 2002 ο ναός του Αγίου Νικολάου ανακαινίστηκε από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο. Βλέπουμε ότι οι εκκλησίες γενικώς δεν λείπουν σχεδόν από κανένα τουριστικό οδηπορικό και βλέπουμε ότι παίζουν και ένα ρόλο επισκεψιμότητα σε πάρα πολλά μέρη. Δηλαδή υπάρχουν πανέμορφες εκκλησίες που άσχετα το τι πιστεύετε ότι θέλει ο καθένας, δεν πάβουν να είναι ένα σημείο αναφοράς για την περιοχή. Δηλαδή στις καλοκαιρινές περιοχές βλέπουμε τα κλεισάκια των Κυκλάδων, αλλά και στις χειμερινές περιοχές βλέπουμε εκκλησίες με καταπληκτικό εσωτερικό διάκοσμο, με πολύ ωραία και ιστορία, και ιστορία, και πραγματικά είναι και σημείο αναφοράς. Θέλω βέβαια να σταθούμε και να πούμε αυτό το οποίο είπαμε για τον Νιμφαίο, το οποίο εντάξει βλέπουμε ότι είναι ένα φανταστικό μέρος, ένα μέρος το οποίο για όσους αγαπάνε το χειμερινό τουρισμό είναι μια διαφορετική πρόταση, πραγματικά μια διαφορετική πρόταση, και να δούμε τι σημαίνει αυτό το ευρωπαϊκό υπόδειγμα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης που είπαμε. Πολλοί είχαν την ευφυΐα στην Ελλάδα, είτε αυτοί ήταν δημοτικοί άρχοντες, είτε πολλές φορές οι ιδιώτες της περιοχής, να μην καταστρέψουν αυτό το οποίο τους έδωσε η φύση, η παράδοση ή η ιστορία. Δηλαδή, τους έδωσε κάτι πάρα πολύ όμορφο και είπαν: «Οκ, ας το κρατήσουμε, ας διαμορφώσουμε, όχι με βίαιο τρόπο, αλλά σιγά σιγά μια ήπια μορφή τουριστικής ανάπτυξης, χωρίς ας πούμε να κόψουμε το δάσος, χωρίς να αλλάξουμε όλο το χωριό και να το γεμίσουμε με αθηναϊκά σπίτια, να κρατήσουμε το παραδοσιακό και μέσα από αυτό να βγάλουμε και κάποια χρήματα, έτσι δεν είναι?» Και έχουμε θετικά παραδείγματα σαν και αυτό, όπως και το Πήλιο, και πάρα πολλά αρνητικά παραδείγματα στα οποία δεν μπορεί να τα επισκεφθεί κάποιος. Και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που πραγματικά είναι το πρώτο προϊόν που έχουμε, βλέπουμε σιγά σιγά η αγροτική ανάπτυξη δεν ενδιαφέρεται κανένας. Βλέπουμε ότι ακόμα και η ναυτιλία που είναι πάρα πολύ σημαντική, σιγά σιγά οι Έλληνες να μην ασχολούνται τόσο πολύ με την ναυτιλία, όμως με τον τουρισμό ζουν, μπορώ να πω, εκατομμύρια Έλληνες. Γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλέκονται τουριστικά, είτε εργάζονται μες στις τουριστικές επιχειρήσεις, είτε υπάρχουν περιφερειακά επιχειρήσεις οι οποίες εξοπλίζουν αυτά τα ξενοδοχεία, τα τροφοδοτούν. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο έχουμε, το οποίο είναι ο τουρισμός. Και δεν ξέρω βέβαια το κράτος πόσο σοβαρά το έχει λάβει αυτό. Εγώ θα πω μόνο ένα παράδειγμα και δεν θέλω να επεκταθούμε σε τέτοιες συζητήσεις. Δεν επιτρέπεται ακόμα το ναυάγιο στη Σαντορίνη να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, όταν η Σαντορίνη αποτελεί από τους βασικούς προορισμούς της χώρας. Είναι το βαρύ χαρτί της τουριστικής βιομηχανίας μας. Δεν ξέρω ποιο είναι το κόστος για να τελειώσει αυτό το θέμα. Αλλά κάποια πράγματα δεν υπάρχει κόστος. Είναι πραγματικά θλιβερό. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι θλιβερό να βλέπεις τέτοια πράγματα. Που η Ελλάδα, είπα και πριν, δεν παράγει. Τα φορικά το είπα. Ότι το μόνο που έχει να δείξει είναι ο τουρισμός. Βέβαια. Ούτε βαριά βιομηχανία έχουμε, τίποτα άλλο. Ένα τουρισμό έχουμε. Είναι δημόσιους υπαλλήλους. Πολύ σωστά. Είναι η βαριά βιομηχανία μας και πρέπει να επενδύουμε σε αυτήν. Αλίμονο, αν σκεφτόμαστε το κόστος, όταν το συνάλλαγμα και όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος έρχεται και βλέπει τη χώρα μας, να τον αφήνουμε σε αυτά τα χάλια. Συν, μια και άνοιξε το θέμα της Σαντορίνης, υπάρχει βέβαια και το ακροτήριο όπου έπεσε η σκεπή. Έπεσε η σκεπή και δεν μπορεί κάποιος να επισκεφθεί αυτό το καταπληκτικό
αρχαιολογικό. Και, συγγνώμη, μια παρένθεση, και ακούγονται αυτά στο εξωτερικό. Δεν ταξιδεύω συνέχεια κάθε μήνα. Αυτά όλα ακούγονται. Ακόμα και ο ταξιτζής που ήμουν από αυτές σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό ήξερε πράγματα για την. Τώρα έχω εγώ τα ακούω με πολύ σιωπή αυτά τώρα περί του ναυαγίου και περί του σκεπάστρου που έπεσε στη Σαντορίνη και δεν μιλώ. Για να μην το κάνω μισθό τη Αράχνη εδώ. Το ξέρω, το ξέρω. Γιατί θα πρέπει να δούμε. Ξέρω ότι έδωσε αφορμή στον Άρη. Ποιο κρουαζιερόπλοιο ήταν από πίσω, ποιο εργολάβο έκανε το στέγαστρο. Α μείνουμε σε αυτό το πολύ όμορφο γαλάζιο που έχει πάνω στο τραπέζι σου και να μην πάμε στην Αράχνη. Θα τα πούμε 11.30 αυτά. Βεβαίω, βεβαίω. Εγώ σου έδωσα. Είναι ντροπή για την πατρίδα μα, είναι ντροπή για το κράτο μα. Σου έδωσα ένα πάτημα, Άρη. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο εσύ. Εγώ πρέπει να δώσω περισσότερη αισιοδοξία. Πρέπει ο κόσμο να ταξιδέψει. www.touristorama.com. Δύο τυχεροί θα πάτε στη Λίβλη Πλαστήρα. Σε πολυτελέστατο ξενοδοχείο. Εντελώς δωρεάν, αρκεί να μπείτε στο site μας, να μας δώσετε τα στοιχεία σας και να κληρωθείτε την επόμενη εβδομάδα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τις δύο πρώτες κάρτες και να δούμε τον Ιμφαίο που δείξαμε. Τι απόσταση είναι από την Αθήνα. Λοιπόν, τον Ιμφαίο από την Αθήνα είναι 560 χιλιόμετρα. Τα διόδια έχουν 35 ευρώ. 140 ευρώ είναι η κατανάλωση της βενζίνης. Θεσσαλονίκη 176 χιλιόμετρα. 4 ευρώ τα διόδια και 36 ευρώ η μέση κατανάλωση βενζίνης. Άρα λοιπόν για αυτό το καταπληκτικό μέρος έχουμε να οδηγήσουμε μια απόσταση, όμως όταν φτάσουμε μας δικαιώνει. Είναι για ένα Σαββατοκύριακο? Όχι. Πρέπει να κολλήσετε τριήμερο, τετραήμερο αν είστε από την Αθήνα. Για τους ανθρώπους στην πρωτεύου σας μπορούν να πάνε και ένα Σαββατοκύριακο. Τώρα, λοιπόν, η Θεσσαλονίκη, είπαμε, 176 χιλιόμετρα, 4 ευρώ τα διόδια, 36 ευρώ η μέση κατανάλωση βενζίνης. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο και μόλις επιστρέψουμε θα κάνουμε το διαγωνισμό για την κλήρωση. Το επόμενο βίντεο θα δούμε ένα εξαιρετικό μουσείο Άργυρο Χρυσοχοΐας, το οποίο είναι ξακουστό για τα σπάνια εκθέματά του. Και αυτό φρόντισαν οι κάτοικοι εκεί και οι τοπικοί άρχοντες να το διατηρήσουν. Αξίζει τον κόπο, πάμε να το δούμε. Κοιτάζοντας τον Ιμφαίο, νομίζει κάποιος ότι ξεφυλίζει τις σελίδες ενός παραμυθιού. Ντυμένος στα λευκά το χειμώνα και κατά πράσινο το καλοκαίρι, ενδείκνυται για αμέτρητες βόλτες στα λιθόστρωτα δρομάκια του. Μπορείτε να θαυμάσετε τα πετρόχτιστα αρχοντικά του, να περιπλανηθείτε στα δάση οξιάς, να κάνετε υπασία, να απολαύσετε τις φρεσκοψημένες πίτες και να τσουγκρίσετε τα ποτήρια με κόκκινο κρασί δίπλα σε ένα τζάκι. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το τριώροφο Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας, Λαογραφίας και Ιστορίας του Νυμφαίου, το οποίο είναι πιστό αντίγραφο παραδοσιακού αρχοντικού. Τα εγγένεια του μουσείου έγιναν το 2000 από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο και φιλοξενεί την αρτιότερη και πλουσιότερη στην Ελλάδα συλλογή εργαλείων χειροτεχνικής αργυροχρυσοχοΐας. Στο συγκεκριμένο χώρο που βρισκόμαστε εδώ είναι μία απομίμηση των δωματίων των παραδοσιακών σπιτιών του οικισμού. Είναι τα έπιπλα που περιέχονται μέσα εδώ, είναι από το αρχοντικό του Μίχα Εφένδη Τσίρλι, ο οποίος ήταν ένας από τους πλουσιωτέρους εμπόρους των Βαλκανίων. Στο Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας του Νυμφαίου μπορείτε να θαυμάσετε μεταξύ άλλων κασελάκια χρυσικών, μήτρες, χιτών και σφυρίλατων κοσμημάτων και μεταλλίων, παλαιά έργα αργυροχρυσοχοΐας, κυρίως ασημικής των Ιβεστιάνων χρυσικών, κεντητές ταμπακέρες, σειρμάτινες θήκες ποτηριών και βραχιόλια, βυζαντινά ασημένια στέφανα γάμου, δισκοπότηρα, εκκλησιαστικά σκεύη, σταυρούς, καντήλια, εικόνες και σπάνιες γυναικείες μεταξωτές χρυσοκέντητες φορεσιές. Λοιπόν, εδώ είμαστε να δούμε τον Ιμφαίο στο νομό Φλόρινας, να δούμε αυτό το πολύ όμορφο μέρος και βέβαια να δούμε και πόσο στοιχίζει, αν θέλετε να πάτε, και πόσο είναι η διαμονή και το φαγητό. Πάμε πρώτα να δούμε τη διαμονή. Έχουμε μέση τιμή διαμονής δικλίνου,
60 με 150 ευρώ. Έτσι. Δεν είναι πολύ ακριβό και ο καθένας μπορεί να φανταστεί στα 150 θα πάρει. Θα πάρει κάτι πάρα πάρα πολύ καλό. Γιατί να πούμε το εξής, ότι όσο λιγότερο διαδεδομένη και διαφημισμένη είναι μια περιοχή, τις περισσότερες φορές, έτσι, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν καλές τιμές. Υπάρχουν καλές τιμές. Να δούμε για το φαγητό, την κάρτα του φαγητού. Λοιπόν, η κάρτα του φαγητού είναι 15 έως 35 ευρώ το άτομο. Α. Πάλι βλέπουμε. Πολύ καλή τιμή και... Πολύ καλή τιμή, κύριε Σαϊτανίδη. Και πρέπει να κλείσετε το κινητό σας, αφού ευχαριστήσουμε τις κυρίες Ολυμπιακής που μας παρακολουθούν, τις πρώην Ολυμπιακής που μας στέλνουν μηνύματα τώρα. Ένα fan club, πιστεύω. Γιατί μου λένε από τον κοντρό ότι, ότι κάνει παράσιτα. Πολύ την καλησπέρα σε φίλους και φίλες που μας βλέπουν. Τα καλύτερα λόγια. Πολύ ωραία. Την εκπομπή, πολύ ωραία. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ώρα να κληρώσουμε, έτσι, γιατί πολλοί περιμένουν με αγωνία να δουν ποιος θα είναι ο νικητής, το τυχερό ζευγάρι που θα πάει στη Λίμνη Πλαστήρα. Θέλω να χρησιμοποιήσω την κυρία της παρέας να μας βοηθήσει, την κυρία Ντούκνη. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Οι τηλεθεατές οι οποίοι έκαναν εγγραφή στο www.turistorama.com αυτή την εβδομάδα είναι 184. Κάποιοι οι οποίοι μπήκαν στο Facebook, έγιναν μέλη στο group μας στο www.turistorama.com έχουν διπλές πιθανότητες να κερδίσουν. Και ξεκινάμε την αρρύθμιση από το 1 μέχρι το 184. Λοιπόν, κύριε Ντούκνη. Θα πω το αγαπημένο μου αριθμό, το 21. Το 21, μάλιστα. Το 21 έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Πολάλη, έτσι, τον κύριο Παναγιώτη Πολάλη, ο οποίος κερδίζει το διήμερο στη Λίμνη Πλαστήρα. Αν με ακούει και η Στέλλα η Πράσινη που τα σημειώνει αυτά, είναι το 21 ο κύριος Παναγιώτης Πολάλης. Άρα λοιπόν, του ευχόμαστε να περάσει πάρα πολύ καλά. Θα περάσει βέβαια και από τα γραφεία μας να του δώσουμε ένα κρασί από το Ινοποιείο Κουτσογιαννόπουλος, σαντορινιό κρασί. Θα του δώσουμε ένα ταξιδιωτικό οδηγό τουριστόραμα, εντελώς δωρεάν, και θα του δώσουμε και ένα DVD, το οποίο είναι ένα ντοκιμαντέρ για την όμορφη Σαντορίνη, το οποίο είναι δικής μας παραγωγής. Να προχωρήσουμε λοιπόν και στον Ιμφαίο, να δούμε και το επόμενο βίντεο. Το επόμενο βίντεο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι η Νίκιο Σχολή. Τι είναι η Νίκιο Σχολή? Η Νίκιο Σχολή ήταν μια σχολή πρότυπο, μια σχολή η οποία, επειδή δεν είχε πάρα πολλούς μαθητές, κάποια στιγμή σταμάτησε να λειτουργεί. Ασχολιόταν με φυσική, με χημεία. Βέβαια έχει αξιοποιηθεί, δεν έχει μείνει έτσι, την αξιοποίηση του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο. Το έχει κάνει συνεδριακό. Πάμε να το δούμε και εδώ είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό. Τον Ιμφαίο, κρυμμένο στις πλαγιές του Βιτσίου, ξέρει να μαγεύει και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες που φτάνουν εκεί αναζητώντας την περιπέτεια, το απρόσμενο και τον ρομαντισμό. Αρχοντικά σπίτια χτισμένα σύμφωνα με την μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, γραφικά ταβερνάκια με υπέροχο σπιτικό φαγητό, καλόγουστοι ξενώνες, μαγαζιά με παραδοσιακά προϊόντα περιμένουν να ικανοποιήσουν όλες σας τις απαιτήσεις. Στο ύψωμα ξεχωρίζει η περίφημη Νίκιο Σχολή με έναν εντυπωσιακό πύργο ρολόι σε στυλ μπαρόκ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν χώρο της Νικίου Σχολής, όπου λειτουργεί μία μόνιμη έκθεση φωτογραφίας υπό τον τίτλο «Ενθύμια Νυμφαίου». Είναι όλες οι παλιές οικογένειες του χωριού, οι οποίοι, όπως θα καταλαβαίνετε κι εσείς, διέπρεψαν στο εξωτερικό και τούτο το γεγονός απομνημονεύεται εδώ. Η Νίκιο Σχολή είναι το εμβληματικό κτίριο του χωριού. Πρόκειται για ένα αριστούργημα λαϊκής αρχιτεκτονικής σε πελεκητή πέτρα και σε σχέδιο Σουηδού αρχιτέκτονα. Χτίστηκε το 1927 με δαπάνη του Ζαν Νίκου, μεγάλου καπνέμπορου της εποχής. Η σχολή ήταν εξοπλισμένη με τα τελειότερα εργαστήρια φυσικής και χημικής και λειτουργήσε ως σχολείο μέχρι τα τέλη του 1970, όπου έκλεισε λόγω έλλειψης μαθητών. Νίκιο Σχολή ανακαινίστηκε μεταξύ 1995 και 1998 και έκτοτε λειτουργεί ως συνεδριακό κέντρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ στεγάζει και τη μεγάλη βιβλιοθήκη Κώστας Δούδος.
Μάλιστα. Βλέπουμε ότι έχει αξιοποιηθεί και είναι πια ένα ωραίο και επισκέψιμο μέρος. Κυρία Ντόκνη, εσείς θα πηγαίνατε στον Ιμφαίο? Βεβαίως θα πηγαίνα. Γιατί, τι σας άρεσε, δηλαδή, για περιγράψτε μας λίγο. Μ' αρέσουν γενικότερα οι προορισμοί και οι πάρα πολύ χειμωνιάτικοι προορισμοί. Πόσο συχνά δηλαδή ταξιδεύετε? Αρκετά συχνά. Όποτε μου δοθεί η ευκαιρία, δεν λέω ποτέ όχι για ταξίδι. Ζηλεύει τώρα. Ναι, τον περιμένω να μου. Ζηλεύει να είσαι τότε ταξιδεύει συχνά. Ξέρεις ότι θέλω να πω το εξής τώρα μεταξύ αυτών των πολύ όμορφων που λέει. Αλλά δεν έχω πάει Ζάκυνθο, συγγνώμη για την διακοπή. Τώρα ρόσκλησαν αυτή. Τώρα έπεσε τα μαύρα κατάστοιχα. Ρόσκληση. Σα προσφέρω 20 μέρες δωρεάν διακοπή στη Ζάκυνθο. Ωραία. Έχω και μερικούς ξενοδόχους που με αγαπάνε ακόμα. Ευτυχώς μερικοί στη Ζάκυνθο με αγαπάνε. Να πω, Φώτη μου, το εξής. Σε αυτά τα μουσεία, σε αυτές τις σχολές ή σε οτιδήποτε προσφέρει πολιτισμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν πηγαίνουμε σε ένα μέρος να κόβουμε εισιτήριο, να διατηρούμε με αυτόν τον τρόπο αυτή την κοιτίδα πολιτισμού, γιατί υπάρχει, τώρα μην το πάω τώρα συνωμοσιολογικά, υπάρχει εν πάση περιπτώσει ένα σχέδιο ανθεληνισμού. Αυτές οι κοιτίδες πολιτισμού είναι αυτά που κρατάνε όρθια την Ελλάδα του πολιτισμού. Λέμε τώρα, έλα μωρέ, τι θα πάω τώρα να δω στις Άνω Βολήμες? Υπάρχουν τρεις αργαλοί μέσα σε μία σχολή που είναι και μία γιαγιά. Τι νόημα έχει? Μία γιαγιά εδώ, μία γιαγιά παρακάτω, μία γιαγιά στο Ναύπλιο, μία γιαγιά σε μία άλλη πόλη. Είναι σημαίες πολιτισμού. Και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία εν γνώση μας να πληρώσουμε μία χωριάτικη σαλάτα περισσότερο, 2 ευρώ και 3, γιατί τα χρήματα αυτά παραμένουν στην Ελλάδα. Είναι προτιμότερο, Φώτη μου, να δώσουμε 5 δραχμές εν γνώση μας παραπάνω σε ένα νομό, γιατί πολλές φορές ακούω ένα μύθο ότι η Ελλάδα είναι ακριβή να τη γυρίσουμε, παρά να δώσουμε το 1 τρίτο των χρημάτων σε μία χώρα, τα οποία τα χρήματα τα μεταφράζει σε εξοπλισμό, σε απειλές, σε εκβιασμούς, σε απέτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Εν γνώση μας, είναι πολύ σημαντικό να στεργιώσουμε την Ελλάδα με οικονομική άνθηση. Τα λεφτά που θα δώσουμε στο χωριό στο Ναύπλιο, σε ένα χωριό στο Ναύπλιο, θα γυρίσουν πάλι στην Ελλάδα. Τα λεφτά που θα δώσουμε στη Γαλλία ή στην Τουρκία θα παραμείνουν εκεί και στην καλύτερη περίπτωση να γίνουν λόγχες εις βάρος του ελληνισμού. Δηλαδή, ας σκεφτόμαστε λίγο πριν μπούμε σε ένα χάρτη ή στην πολύ ωραία ιστοσελίδα σου, για να μπορέσουμε να διαλέξουμε το μέρος που θα πάμε. Ας δώσουμε μία δραχμή, ένα ευρώ παραπάνω, αλλά θα μας επιστραφεί αυτό. Με οποιοδήποτε τρόπο θα μας επιστραφεί όμως. Άρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν μπορώ να πω τίποτα σε αυτό το οποίο λες. Έτσι είναι ακριβώς τα πράγματα. Και στις δύσκολες μέρες που περνάει και η ελληνική οικονομία, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι αγοράζουμε. Έτσι, γιατί μπορεί, ναι, με το ευρώ πρόσχερα να αισθανθήκαμε μία ασφάλεια. Μπορεί οι ηλεκτρικές συσκευές αυτή τη στιγμή να είναι πάμφθινες, ενώ παλιά με τη δραχμούλα δεν μπορούσες να τις φέρεις από το εξωτερικό, και όσοι ήταν τυχεροί και ταξιδεύαν στο εξωτερικό τις έφεραν πάρα πολύ φθηνά. Πολύ φθηνές λοιπόν οι ηλεκτρικές συσκευές σήμερα, αλλά τα λεφτά πάνε στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αμερική. Δεν μένει τίποτα εδώ, και επειδή δεν μένει τίποτα εδώ και επειδή χρωστάμε και από πάνω, έτσι, διαμέσου του τουρισμού και στο να μείνουμε τελικά στην Ελλάδα, σίγουρα κάτι προσφέρουμε, όπως και πολύ σωστά τόνισες με τα παραδοσιακά προϊόντα, τα ελληνικά, γιατί όταν εγώ θέλω γκουρμέ κουζίνα, όταν εγώ θέλω μπαλσάμικο στη σαλάτα μου και όχι ξύδι, αυτό το μπαλσάμικο που βάζω θα πάει τα λεφτά στην Ιταλία. Τόσα χρόνια το ξύδι στη σαλάτα μια χαρά ήταν. Πρέπει, τώρα μάθει πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε αγκές συσκευές ή ελληνική σημαία όρθια. Πρέπει να αποφασίσουμε. Και καλά εμείς να αποφασίσουμε. Τα παιδιά μας όμως τα έχουμε ρωτήσει ότι από αυτό που εμείς αποφασίσουμε θα το κληρονομήσουν? Σίγουρα. Δεν τα έχουμε ρωτήσει. Σίγουρα. Και κύριε Σιτανίδη, εσείς που ταξιδεύετε κιόλας, τι βλέπετε στο εξωτερικό? Εγώ πρώτα να πω ότι και η σελίδα είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ πρώτα ταξίδια μου συνέχεια μπαίνω μέσα, ψάχνω και στο τουριστόραμα. Στο τουριστόραμα προτείνω στον κόσμο. Έτσι. Εάν θέλει να ταξιδέψει, και όχι μόνο, είναι πολύ όμορφο να μπει, να κάνει έτσι μια περιήγηση μέσα στη σελίδα, να ψάξει, να δει, να ταξιδέψει. Και επίση αυτό που είπατε πριν, γιατί τώρα. Τι πείσατε. Σα μια αφορμή, ναι. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνε που δεν έχουν πάει σε σημαντικά μνημεία, αρχαιολογικού χώρου. Δηλαδή στην Επίδαυρο, ξέρω φίλου μου, στην ηλικία μου, που δεν έχουν περάσει ούτε και το θεωρώ ντροπή για Έλληνα να μην πάει να δει τα μνημεία έτσι και να τα στηρίξει. Έχεις όμως αναρωτηθεί γιατί ο ίδιος νιώθει ντροπή να πάρει τα παιδιά αυτό του το να πάει στην Ακρόπολη?
να σκεφτείς ποιοι τον έχουν πείσει ότι είναι ντροπή. Ναι. Αντί να πάω στο θέατρο Αλίκη και να δω το Ζόγκ μαζί με τα παιδάκια μου, να τα πάω στην Ακρόπολη να δουν τον πολιτισμό μας να κυματίζει ως σημαία. Ποιοι με έχουν αναγκάσει εμένα να το νιώσω ως ντροπή αυτό. Σε αυτούς πρέπει να αναζητήσουμε την ευθύνη. Είναι ωραίο να πάμε στο Πήλιο, πάρα πολύ όμορφο, αλλά κάποια στιγμή είναι να πάμε να δούμε και το Κρυφό Σχολείο. Εκεί που γεννήθηκε ένας πολιτισμός με μια ανάγνωση κάτω από τη σκέπη ενός κεριού που φώτιζε. Κάποιοι το έκαναν αυτό για να μπορούμε σήμερα να είμαστε στο στούντιο, να μιλάει ο Φώτης, να είμαστε καλεσμένοι, να έχουμε όμορφη παρέα. Όλα αυτά κάποιοι τα έχουν χτίσει με συνείδηση. Και αυτή η συνείδηση δεν αλλοιώνεται. Είναι όμορφο να πάμε στην Τουρκία, να αφήσουμε εκεί τα ωραία μας χρήματα, τα λίγα που έχουμε, και σε λίγο καιρό να δούμε ένα αεροπλάνο που θα κάνει μια παραβίαση στο Αιγαίο. Αυτό το αεροπλάνο αγοράστηκε με χρήματα που άφησα εγώ, ο Φώτης, η Ελένη, η Κατερίνα και με τα δερμάτινα που αγοράσαμε στην Τουρκία. Αν όλα αυτά βάζουμε σε μια σειρά στη σκέψη μας, κάπου θα καταλήξουμε. Άρη, πολύ σωστά τα λες και εγώ θα πω κάτι και θα το τελειώσουμε, δηλαδή θα την τελειώσουμε την κουβέντα εδώ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ, επειδή μιλάω με πάρα πολύ κόσμο που ταξιδεύει, γυρίζει από μια ευρωπαϊκή πόλη, γυρίζει από μια αμερικανική πόλη και μου λέει: καλά, λέει, πήγα σε ένα μουσείο, λέει, καταπληκτικό. Έχουν οι άνθρωποι κάτι μουσεία. Δεν μπορείς, μου λέει, να φανταστείς. Επειδή ξέρω με ποιον μιλάω. Δεν έχεις πάει, του λέω, στο αρχαιολογικό στην Αθήνα. Δεν έχεις πάει να δεις το καινούργιο μουσείο της Ακρόπολης. Πήγες και είδες το τάδε μουσείο, το οποίο ούτε και καταλαβαίνεις τι είναι. Όχι, με τα κλεμμένα αρχεία τα δικά μας είναι. Και αυτό. Με τα αρχεία τα δικά μας που έχουν περάσει στις ιδιωτικές συλλογές και πουλήθηκαν σε άλλους. Φανταστικά μουσεία, αλλά τον βλέπεις ότι έχει μια ξενομανία. Δηλαδή θα πάει στο Παρίσι να δει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους εκεί, πολύ αλλά προβλώ. δίπλα στο σπίτι του δεν πάει να τους δει. Είναι της μόδας, Φώτη μου, να λες ότι πήγα στη Γαλλία και είναι ντροπή να λες ότι πήγα σε Σάνο Βολή με Ζακίνθου. Είναι της μόδας. Όπως της μόδας είναι άρα, να λες ότι είσαι οικολόγος, πολύ διαφήμιση. Είναι της μόδας. Οι τηλεθεατές όμως, οι οποίοι είδαν ότι κάποιος κέρδισε σήμερα, σίγουρα τους έχει ανοίξει όρεξη. Να ξαναδείξουμε την κάρτα. Δύο τυχεροί θα πάνε στη Λίμνη Πλαστήρα. www.turistorama.com σε πολυτελές ξενοδοχείο. Αν θέλετε, χρησιμοποιήστε και το τηλέφωνο 3252-263. Εμείς είμαστε άνθρωποι του ίντερνετ, αλλά όσοι δεν θέλετε, να δώσουμε την ευκαιρία και σε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν σε μια ιστοσελίδα. 3252-263 το τηλέφωνό μας για να συμμετάσχετε στην κλήρωση και να πάτε εντελώς δωρεάν σε αυτό το ξενοδοχείο στη Λίμνη Πλαστήρα. Σύντομο λοιπόν τώρα διαφημιστικό διάλειμμα, μικρή διακοπή και να δείξουμε άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ μετά για τον Ιμφαίο και να ολοκληρώσουμε τον κύκλο αυτού του οδηπορικού. Πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, www.turistorama.com, το site το οποίο έχει κυριολεκτικά χιλιάδες προορισμούς. Δοκιμάστε μας. Μπείτε από τους Παξούς μέχρι το Καστελόριζο. Έχουμε κάνει φωτογράφηση, έχουμε κάνει οδηπορικό και μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για όλα. Εμείς τώρα βρισκόμαστε στον Ιμφαίο. Βρισκόμαστε στον Ιμφαίο, στο οποίο το Ιμφαίο είναι συνδεδεμένο και γιατί άλλο, για το Κέντρο Προστασίας Αρκούδας του Αρκτούρου, το γνωστό σε όλους μας Αρκτούρο, έτσι. Όμως εκεί φιλοξενούνται και κάποιοι λύκοι. Πολύ σημαντικό η διαφύλαξη των άγριων ζώων σε αυτές τις περιοχές. Και θα θέσουμε και το θέμα κάποια στιγμή, το τι συμβαίνει με το κυνήγι. Το ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς κυνηγάτε, σας αρέσει. Πρέπει όμως να καταλάβετε ότι πια έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα. Κάντε ένα άλλο σπορ. Γιατί έχουμε ανάγκη αυτά τα ζώα. Αυτά τα ζώα δεν έχουμε ανάγκη μόνο ως πλανήτης ή ως άνθρωποι που τα βλέπουμε και πραγματικά μας ταξιδεύουν και οι περιοχές που έχουν τουρισμό και αυτές τα έχουν ανάγκη. Πάμε να δούμε αυτό το καταπληκτικό ρεπορτάζ. Στο γραφικό Νυμφαίο, με την πολυετή ιστορία και τους φιλόξενους κατοίκους, βρισκόταν άλλοτε το αρχηγείο του Μακεδονικού Αγώνα, ενώ μεγάλο χρονικό διάστημα είχε ζήσει εκεί και ο Μακεδονομάχος Παύλος Μελάς. Οι κάτοικοι του χωριού οφείλουν την οικονομική ευημερία τους στο εμπόριο του καπνού και του βαμβακιού, καθώς και στην επεξεργασία του χρυσού και του ασημιού. Στην ανατολική πλευρά του χωριού μπορείτε να ακολουθήσετε το μονοπάτι που θα σας οδηγήσει στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας Αρκτούρος. Το
δημοφιλέστερος και πολυπληθέστερος καθημερινός προορισμός μικρών και μεγάλων. Οι καφέ αρκούδες, καθώς επίσης και λίγοι λύκοι, ζουν ελεύθερες σε έναν ελεγχόμενο, περιφραγμένο χώρο περίπου 60 στρεμάτων στο δάσος που παραχώρησε η κοινότητα. Εμπνευστής και χρηματοδότης του Αρκτούρου ήταν ο Νιβεστιάνος Γιάννης Μπουτάρης. Σε αυτό το καταφύγιο σήμερα φιλοκτονούνται 13 αρκούδες. Είναι όλες πρώην αιχμάλωτες αρκούδες. Αρκούδες δηλαδή που έχουν έρθει είτε από αρκουδιάρι, είτε από ζωολογικό κήπο ή από τσίρκο. Γενικά αρκούδες που έχουν περάσει άσχημα έχουν βασανιστεί και θα ζήσουν εδώ για το υπόλοιπο της ζωής τους. Εξαρτώμενες από εμάς, τις φροντίζουμε και τις προσέχουμε εμείς. Και παράλληλα, φυσικά, ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το χώρο εδώ και να μάθει για αυτά τα ζώα, να μάθει γενικά για την ελεύθερη αρκούδα. Όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εκτός από Τετάρτη, το χειμώνα είμαστε κλειστά για δύο περίπου μήνες για το χειμέριο ύπνο των αρκούδων, γιατί εκείνη την περίοδο οι αρκούδες κοιμούνται και δεν μπορούμε να είμαστε κοντά. Όλες τις υπόλοιπες εποχές λειτουργούμε κανονικά για τον κόσμο για να μπορεί να έρθει να τις δει και να μάθει για αυτές. Φτάνοντας εκεί, αξίζει να περπατήσετε στο πλακόστρωτο μονοπάτι μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο, ενώ από το περίπτερο του Αρκτούρου μπορείτε να αγοράσετε χαριτωμένα αναμνηστικά και δώρα, στα οποία φυσικά υπάρχει ζωγραφισμένη μία αρκούδα. Οι παλαιότεροι κάτοικοι αρκετών χωριών της Φλόρινας κατά την παραμονή της πρωτοχρονιάς, οπότε η αρκούδα γεννάει σε χειμερή ανάρκη τα μικρά της, έφτιαχναν πίτες βουτυγμένες στο μέλι και τις αφιέρωναν στην άκρη του χιονισμένου δάσους στις λεχόνες αρκούδες. Τι γλυκές οι αρκούδες! Για πες μας! Πάρα πολύ γλυκές! Σου αρέσουν! Πανέμορφες! Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Γενικότερα τα άγρια ζώα μου αρέσουν πάρα πολύ. Τον πόλεμο τις αρκούδες, ξέρετε. Αυτά τα ζώα, ναι. Πάντως το ζήτημα είναι ότι να, ειδικά και οι γυναίκες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία γενικότερα στα ζώα, για τις τουριστικές περιοχές, σίγουρα ένα πάρα πολύ θετικό μέρος. Πάρα πολύ θετικό κίνητρο. Ναι, είναι πανέμορφες. Δηλαδή, αν όντως πάω κάποια στιγμή, θα πάω οπωσδήποτε να τις επισκεφτώ. Εγώ είχα την τύχη, ας πούμε, τελευταία που είχα περάσει από το Καρπενήσι, να δω ζαρκάδια να πετάγονται στη μέση του δρόμου. Είναι μια πραγματικά συγκλονιστική εικόνα, όπως και είδα το καλοκαίρι δελφίνια στον Κάλαμο, στο νομό Τελοκαρδανίας. Είναι κοντά στο Ναστακό, μετά είναι ο Μύτικας. Εγώ πηγαίνω στο Μύτικας συνεχώς, είναι ένα μέρος το οποίο μου αρέσει, είναι παραδοσιακό, δεν έχει πάρα πολύ τουρισμό και πηγαίναμε με μια βάρκα, δελφίνια δίπλα. Εκείνη την ώρα αισθάνεσαι φανταστικά. Δεν ξέρω, κύριε Σετανίδη, τις απόψεις σας, δεν ξέρω, είστε κυνηγός. Όχι, όχι, και είσαι ψαράσιμος. Μ' αρέσει το ψάρεμα. Και η θάλασσα, okay, πάρα πολύ. Με το κυνήγι με, δεν ξέρω, αντίθετος. Εγώ νομίζω ότι χρειάζονται όρια και σε αυτό το κομμάτι, ναι, γιατί είπαμε ότι έτσι διαφυλάσσεται η ήπια τουριστική ανάπτυξη. Για να μην αδικήσουμε τον Ιμφαίο, έχει πάρα πολύ ωραία παραδοσιακά προϊόντα. Να δούμε και τα παραδοσιακά προϊόντα στον Ιμφαίο. Γλυκά του κουταλιού, τραχανάς, χιλοπίτες, φασόλια όλων των ειδών, τσάι του βουνού, ρίγανη και μπούκοβο. Πολλά ωραία πράγματα και ξέρετε τι ωραίο που είναι όταν γυρίσεις από ένα μέρος να φέρνεις μαζί τις γεύσεις και τις μυρωδιές στο σπίτι σου, να μπορέσεις έτσι λίγο να επεκτείνεις τις διακοπές. Δηλαδή πήγες 5 μέρες κάπου, να μάθεις και 2 τοπικές συνταγές, γύριζες στο σπίτι, να μπορέσεις να επεκτείνεις αυτό το ωραίο πράγμα το οποίο είδαμε. Ο χρόνος βέβαια της εκπομπής περνάει γρήγορα, γιατί όταν βλέπεις ωραία πράγματα εξαντλείται και γρήγορα ο χρόνος. Θέλω όμως να δείξουμε στους τηλεθεατές την κάρτα μας για τη λίμνη Πλαστήρα, να συμμετέχετε στο διήμερο ταξίδι, να το κερδίσετε το διήμερο ταξίδι. Είναι σε πολυτελές ξενοδοχείο. Όσοι πήγαν έχουν περάσει φανταστικά. Στις επόμενες εκπομπές, μάλιστα, θα τους βγάλουμε και σε τηλεφωνική σύνδεση να μας πούν πώς περάσανε. www.touristorama.com. Θα ήθελα να κλείσουμε σιγά-σιγά, να πείτε μια κουβέντα όλοι, ξεκινώντας από την κυρία της παρέας. Τι να σας πω, πείτε μου, ρωτήστε μου. Από όλα αυτά που είδατε, τι σας εντυπωσίασε? Ότι μου αρέσει, εξακολουθώ να μου αρέσει το Πήλιο και θα επισκεφθώ και τη Φλόρινα. Πολύ ωραία. Και τη Ζάκυνθο. Ελπίζω αυτή τη στιγμή να μας πάρετε. Ο κύριος Αρισπύρος ζηλεύει, ζηλεύετε? Όχι, δεν ζηλεύω. Να πω, ζηλεύουν αυτοί που δεν θα είναι μαζί με την Ελένη. Να πω ότι είπες μια φράση στην αρχή της κουβέντας μας, πάρα πολύ σωστή, πάρα πολύ σοβαρή, και πρέπει να τη βουτάει ο κάθε οικογενειάρχης μέσα στον προϋπολογισμό της δεξαμενής του για να είναι σοβαρή. Όχι διακοπές με δάνεια. Δεν υπάρχει πιο καταστροφική λογική από το να παίρνεις δάνειο για να πας διακοπές. Τι είπες, Φώτη μου, κάνε το κουμάντο σου. 1, 2, 3, 5 ευρώ έχω. Αν έχεις 5, πας μέχρι τη Σαλαμίνα που είναι πάρα πολύ όμορφο νησάκι.
κάθεσαι στα παλούκια, κάνεις μπάνιο μαζί με τα μύδια. Αν έχεις άλλες 20 δραχμές, πηγαίνεις στο πύλιο μαζί με την Ελένη και περνάς 5 φορές καλύτερα. Είναι όμως τραγικό να γυρίζεις στο σπίτι σου μαζί με τις μυρωδιές της ομορφιάς που πέρασες και από κάτω να είναι ο λογαριασμός της Eurobank και να σου λέει, κύριε Φώτη, έλα να πληρώσεις αυτά που πέρασες. Οποιασδήποτε τράπεζα, έτσι δεν έχουμε κάνει. Οποιασδήποτε, είναι παράδειγμα, επειδή είναι φίλος μου Λάτσης. Έχεις ωραίους φίλους. Κύριε Σιτανίδη. Εγώ θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι. Αισιόδοξα κλείσουμε. Πάντα. Αυτό δεν πήγα να πω κάτι ελλειπτικό, σε φέρει κάτι τέτοιο. Ότι πραγματικά η Ελλάδα έχει πάρα πολλές ομορφιές. Από όλα τα νησιά, παντού όπου και αν πας. Δηλαδή έχει κάτι να σου δώσει, έτσι πέρα της ιστορίας μας. Να στηρίξουμε την Ελλάδα, να κάνουμε διακοπές στην Ελλάδα και ειδικά τώρα που έχει ανάγκη ο τόπος και να ενισχύσουμε οικονομικά. Γιατί είπαμε, όπως είπατε και εσείς, μένουν τα χρήματα. Και επιστρέφουν πάλι σε εμάς. Και επιστρέφουν πάλι σε εμάς, έτσι. Αλλά κοιτάξτε ένα τελευταίο ότι. Κάτι τελευταίο. Να πάρουν τα παιδιά τους και να τους πάνε σε αρχαιολογικούς χώρους να μάθουν την ιστορία μας. Αυτό. Λοιπόν, να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Λοιπόν, αισιοδοξία. Θέλετε να βγούμε από την κρίση? Θα πιαστούμε όλοι μαζί χέρι-χέρι. Όχι με τον Καρατζαφέρη, δεν έχουμε πολιτικές εδώ πέρα που προκοιτάζεις. Θα πιαστούμε όλοι μαζί, θα χαμογελάσουμε. Θα βγούμε και από αυτή τη δύσκολη κρίση. Η Ελλάδα έχει περάσει πολλές φορές δυσκολίες. Να σκεφτούμε αισιόδοξα. Θα περάσουμε καλά, θα ταξιδέψουμε. Θέλει λίγο προσοχή αυτές τις εποχές, όμως να ξέρετε ότι για όλους υπάρχει και το φθηνό και το ακριβό. Και στον τουρισμό και οπουδήποτε αλλού θέλετε να ανοίξετε το πορτοφόλι και να βάλετε τα λεφτά σας. Έρευνα. Έρευνα και αισιοδοξία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Touristorama.com. Καλή σας νύχτα.